Είμαστε παρέα με τη Μάγδα Αναγνωστή σε έναν μοναδικό πολιτιστικό χώρο που περιμένουμε πώς και πώς να ανοίξει τις πύλες του στην Αγία Παρασκευή, στην Πινακοθήκη Χριστόφ Αναγνωστή. Η πινακοθήκη αυτή ονομάστηκε έτσι προς τιμήν του πεθερού μου, πατέρα του συζύγου μου Δημήτρη Αναγνωστή που κατάγεται από την Αγία Παρασκευή, του Χριστόφ Αναγνωστή, που διατέλεσε 4 φορές πρόεδρος της κοινότητας της Αγίας Παρασκευής. Ξεκινάμε από ένα γλυπτό που βρίσκεται στο χώρο των λέσβιων καλλιτεχνών και είναι φτιαγμένο από την γλύπτρια Μαρία Καλλιπολίτη, που επίσης είναι από την Αγία Παρασκευή. Στη συνέχεια βλέπουμε φωτογραφίες σπουδαίων λεσβίων φωτογράφων. Η Αγία Παρασκευή είχε την ευτυχία να προσφέρει στο Πανελλήνιο τον καλύτερο ίσως φωτογράφο του πρώτου μισού του 20ου αιώνα, τον Γεώργιο Μπούκα, πραγματικό όνομα Βουγιούκας. Είναι η μεσαία φωτογραφία, αυτό το πορτρέτο. Ήταν διάσημος για τα περίφημα πορτρέτα που έκανε. Φωτογράφος της Βασιλικής Αυλής, με φωτογραφίες στη Σμύρνη και στο Λονδίνο, εκτός από την Αθήνα. Στη συνέχεια έχουμε μία βιτρίνα που κάνει αναφορά στην λεσβιακή κεραμική, κυρίως αυτό που εμείς ονομάζουμε γλυπτική κεραμική, δηλαδή όχι χρηστικά αντικείμενα, αλλά καλλιτεχνικά διακοσμητικά. Είναι μια σειρά από αντικείμενα, το κάρο, ο καβαλάρης και η κότα με τον μπετινό, καθώς και το αλογοκάνατο από πάνω, του Γιάννη Χατζηγιάννη. Κάτω είναι 2 μικρά κομμάτια παλιά του πατέρα του, του Αναστάση Χατζηγιάννη. Και από εδώ φυσικά ένα περίφημο κεραμικό των Κουρτζίνων, ο Ταύρος, ο οποίος είναι μεγάλη βεντέτα, έχει κάνει εξώφυλλα, ας πούμε, σε πάρα πολλά περιοδικά. Επάνω ένα ιδιόρυθμο αλογοκάνατο από το ζευγάρι που, κατά τη γνώμη μου, εκπροσωπεί επάξια την λεσβιακή κεραμική, από το Μανταμάδο, Άννα Φοντή και Δημήτρης Χατζηναγνώστου. Μετά έρχεται ζωγραφική. Ένα πορτρέτο μικρού αγοριού από τον Πρωτοπάτσι και κάτω μια λιθογραφία της περίφημης χαρέκτριας Κινδύνη Μαυροδί, που κυρίως έζησε στο Παρίσι, αλλά με καταγωγή από τη Λέσβο. Στον τοίχο αυτό έχουμε μια ομάδα έργων του Κανέλη, ξεκινώντας με το Νεκρόπουλι, ένα πρώιμο λάδι από τη δεκαετία του 30, οι δύο φίλες ακουαρέλα, η λιθογραφία που προέρχεται από το φόλιο με 10 χαρακτικά από τα παιδιά της κατοχής, έργο από την εποχή της Γαλλίας και ακουαρέλα, και όπου είναι κενό σημαίνει ότι λείπουν έργα που θα προσθεθούν. Κάτω υπάρχει ένα πιάτο του Δημήτρη Χατζηγιάννη, της τρίτης γενιάς των Χατζηγιαννέων, και δίπλα μία βιτρίνα με κεραμικά του Βαμβουρέλη, του Κλέαρχου, ξανά του ζεύγους Φοντή Χατζηαναγνώστου, της Βανιός, του Καμπουρέλη και αυτό, και του παππού Σταμάτη, ο οποίος δεν ζει πια, από το Μανταμάδο. Και ένα ζευγάρι κούκλες με τοπικές λεσβιακές ενδυμασίες φτιαγμένες στο χέρι, από την Παρίσι, από το Μόλιβο. Στο πανό αυτό, που χρησιμοποιήθηκε σαν διαχωριστικό, δηλαδή η ιδέα ήταν ότι αφού ο χώρος είναι μικρός, για να μπορέσουμε να φτάσουμε στο αποτέλεσμα που θέλαμε, θα έπρεπε κατά κάποιο τρόπο να τον χωρίσουμε σε μικρότερους χώρους, ώστε και η ταξινόμηση των αντικειμένων να γίνει πιο εύκολα και να πολλαπλασιαστεί η εκθεσιακή επιφάνεια. Έτσι λοιπόν, εδώ τώρα στο πανό έχουμε 2 ακουαρέλες του Αξιώτη, συν μία τρίτη από την παλιά σκάλα Καλονής προπολεμικά. Υπάρχουν σχέδια του Μίλτη Παρασκευαΐδη, που επίσης είναι Αγία Παρασκευώτης. Μία λιθογραφία που είναι αναπαραγωγή του περίφημου πίνακα του Άλματα Ντέμα Σαπφό και Αλκαίος, τον οποίο χρησιμοποίησε σαν μοντέλο και ο Θεόφιλος για έναν πίνακά του. Και μετά εδώ θα υπάρχουν ναΐφ λέσβοι, που κατά την άποψή μου είναι από τους καλύτερους που υπάρχουν στην Ελλάδα. Ο Μιλτιάδης ο Σελήμης, που είναι Αγία Παρασκευώτης, η Θεολογία η Γιαναρέλη,
τελευταίο εδώ έχουμε ένα έργο του Χαράλα που καπτζεί από το Σκαλοχώρι και μένει να προσθεθεί το έργο μιας σύγχρονης Ναΐφ Μυτιλινιάς, εξαιρετική ζωγράφου. Βρισκόμαστε τώρα στο δεύτερο τμήμα της έκθεσης. Εδώ είναι συγκεντρωμένα έργα γυναικών καλλιτεχνών. Γιατί τα διαχωρίσαμε και τα φέραμε έτσι, διότι οι γυναίκες χρειάστηκε να δώσουν έναν ολόκληρο αγώνα για να μπορέσουν να προσεγγίσουν με επαγγελματικό τρόπο τη ζωγραφική και τις καλές τέχνες γενικότερα. Διότι μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα δεν είχαν καν το δικαίωμα να σπουδάσουν στην Σχολή Καλών Τεχνών. Στην καλύτερη περίπτωση είχαν για ένα διάστημα ένα μικρό γυναικείο τμήμα αποκλειστικά και πάλεψαν πολύ να κατακτήσουν αυτό το προνόμιο δικαίωμα. Ειδικά στα μέσα του 20ου αιώνα, τις δεκαετίες 50, 60, 40 και 70, ας πούμε, υπήρξαν πάρα πολλές αξιόλογες γυναίκες, καλλιτέχνες, και στη ζωγραφική και στην χαρακτική. Ειδικά στη χαρακτική, είναι πολλά από τα πρώτα ονόματα των Ελλήνων χαρακτών είναι γυναίκες. Και στην γλυπτική ακόμη. Το πανό εδώ έχει κυρίως χαρακτικά ή και μικρά σκίτσα, σχέδια, ας πούμε, έτσι, με μελάνι, ας πούμε, 1, 2, 3, μια ακουαρέλα της Όλγας της Βαλιάντζα, χαρακτικά από κοπέλες που είναι πάρα πολύ γνωστές στον τομέα τους. Κάποιες δεν ζουν πια. Αυτό είναι της Ζιζής της Μακρύ, της γυναίκας του γλύπτη, του Μέμου του Μακρύ, που δεν ήταν Ελληνίδα, αλλά έγινε Ελληνίδα, πιο Ελληνίδα από πολλούς Έλληνες. Αυτό είναι μιας χαράκτριας που προσωπικά λατρεύω, είναι η Άρια Κομιανού, τη χάσαμε σχετικά πρόσφατα. Και αυτό τέλος είναι μιας Γαλλίδας που επίσης έγινε Ελληνίδα στην πράξη, που μελέτησε τους τσιγκάνους της Αττικής ιδιαίτερα και είναι το πορτρέτο μιας μικρής τσιγκάνας. Αυτή ήρθε από τη Γαλλία, παντρεύτηκε εδώ και έμεινε εδώ. Στον τοίχο βλέπουμε έργα που είναι από κυρίως λάδια. Εκτός από ένα που είναι ακουαρέλα, το κάτω που είναι, λέγεται η Εφημερίδα και είναι της Ιφηγένειας Λαγάνα. Είναι έργα που εκπροσωπούν αρκετά στυλ, ας πούμε, έτσι, ζωγραφικής. Για παράδειγμα, εδώ πέρα έχουμε στην πραγματικότητα έναν Ευαγγελισμό. Είναι η Παναγία που την επισκέπτεται, το Άγιο Πνεύμα, το μάτι του Θεού κτλ. Και φουσκώνει η κυλίτσα της. Εδώ έχουμε της Κατερίνας της Μαρούδα ένα έργο. Η Ζωή και Αδαρέση, η Μακαρόνα που έργο της θα δούμε και από τον άλλο τοίχο, η Αξελού, Μαρία Αξελού, κόρη του περίφημου του Μιχάλη του Αξελού που έκανε όλα τα τραπεζογραμμάτια, τα παλιά, τα προπολεμικά, τα ελληνικά, και το κάτω της Λαγάνα που είναι η μοναδική ακουαρέλα. Από εδώ έχουμε πάλι γυναίκες πάντα. Ο Διάβολος της Διώργας της Κορίνθου και πάλι της Αξελού, ένα τοπίο της Μακαρόνα, ένα τοπίο της Καπάντα Ιπάτση που είναι με καταγωγή από τη Μυτιλίνη και ανήκει στην κατηγορία του φουβισμού. Αυτό εδώ που είναι εμπρεσιονιστικό, της Χαράς Βιέννα. Και από κάτω είναι ένα κολάζ της Καναγκίνη, την οποία επίσης χάσαμε σχετικά πρόσφατα. Και εδώ ήταν κάτι που ήθελα να δείξω, ένα πρόημο της Καλογεροπούλου που κάνει ένα πολύ προσωπικό εκλεπτισμένο Ναΐφ. Ένα τοπίο κάτω από την Ακρόπολη, αυτό το χίλιο ζωγραφισμένο εκκλησάκι, είναι της Σταρσούλη που έχει γράψει όλα τα ταξιδιωτικά κλπ. Τώρα είμαστε στο τρίτο διαμέρισμα που είναι αφιερωμένο στη γλυπτική και στην χαρακτική. Ξεκινάμε από το πανό αυτό που έχει χαρακτικά που εκπροσωπούν έναν ολόκληρο αιώνα ελληνικής χαρακτικής. Το πιο παλιό είναι αυτό, για παράδειγμα, το οποίο είναι από τα 1918, είναι ενός Ελληνογάλου του Περιλά και είναι χαλκογραφή επιζωγραφισμένη. Το πιο σύγχρονο είναι αυτό, της τελευταίας 15ετίας, σε πολύ αφηρημένο στυλ, ας πούμε, έτσι, με προχωρημένη αφαίρεση. Ενώ ενδιάμεσα έχουμε και άλλα πιο αφηρημένα, λιγότερο αφηρημένα κτλ. Επίσης υπάρχουν όλες τις τεχνικές, από ξυλογραφίες,
μαυρόασπρες σε πλάγιο και σε όρθιο ξύλο. Υπάρχουν, ας πούμε, λινολέουμ, όπως αυτό το περίφημο λινολέουμ του Βακερτζή που εικονίζει το Θεόφιλο. Λιθογραφία. Αυτό είναι λιθογραφία. Αυτό είναι χαλκογραφία επιχρωματισμένη του Κορογιαννάκη. Έγχρωμες ξυλογραφίες του Γαλάνη. Ήθελα να τονίσω αυτά τα δύο μικρά χαρακτικά που είναι του Νικόλα. Είναι με θέμα του στο Θεόφιλο, τον ίδιο το ζωγράφο και το σπίτι στο οποίο ζούσε στο Πήλιο. Ο Νικόλας είναι από το Πήλιο, ο γνωστός γλύπτης και χαράκτης. Και είναι τα τρία χαρακτικά που εικονίζουν το Θεόφιλο εδώ, είναι από τα πιο γνωστά που αφορούν τον μεγάλο Θεόφιλο τον Μυτιλινιό. Ακολουθεί μια βιτρίνα με μικρογλυπτική. Ας πούμε, για παράδειγμα, αυτό είναι του Βάσου του Καπάντα, που επίσης έχει καταγωγή από τη Μυτιλίνη. Αυτό είναι του περίφημου του Καστριώτη, βαφτιστημιού της Σοφίας Σλίμαν και μαθητή του Μπουρντέλ. Θα ήθελα με την ευκαιρία να ζητήσω συγγνώμη για τα χαρτόνια. Είναι για να κόβουν το φως μέχρι που θα μας τοποθετήσουν τα σχετικά πανό που θα περιορίζουν το ηλιακό φως που δεν επιτρέπεται να μπαίνει άφθονο στην πινακοθήκη. Στη συνέχεια έχουμε μια μακέτα Ανδριάντα του Οδυσσέα Αντρούτσου από τον Παρλαβάντζα, με το οποίο συμμετείχε σε έναν διαγωνισμό. Στη συνέχεια έχουμε έργα του Παπαμανώλη του Καλαϊτζάκη, που πραγματικά αποτελεί πολύ ειδική περίπτωση. 1, 2, το μυστικό. 3, η μάσκα στον άλλο τοίχο που θα δούμε μετά. Λέω περίπτωση διότι η ιστορία του είναι κάτι μοναδικό. Ο ίδιος ήταν εφημέριος, αν θυμάμαι καλά, στον Ευαγγελισμό ή στον Ερυθρό Σταυρό, νομίζω στον Ευαγγελισμό. Καταγόμενος από κριτική οικογένεια ξυλογλυπτών. Κάποια στιγμή, λοιπόν, έχασε τη φωνή του. Πλήρη αφωνία, η οποία κράτησε πολλά χρόνια. Το διάστημα αυτό, και μην μπορώντας να ιερουργεί, πήγε στην Γαλλών Τεχνών και σπούδασε γλυπτική. Εκεί λοιπόν είχε τόσο καλή επίδοση που κρατήθηκε στη σχολή και ανέστησε το εργαστήριο ξυλογλυπτικής, το οποίο είχε απονεκρωθεί. Το ίδιο ξαφνικά όμως μια μέρα, όπως έχασε τη φωνή, το ίδιο ξαφνικά την ξαναβρήκε μετά από πολλά χρόνια. Σήμερα είναι σε πολύ προχωρημένη ηλικία στην Κρήτη, αλλά πάντα συνεχίζει να δουλεύει το ξύλο κυρίως, και διδάσκει ξυλογλυπτική σε ένα εργαστήριο και κάνει εκθέσεις σε όλο τον κόσμο. Ένα άλλο σημείο που ήθελα να σταθούμε είναι στην τριάδα αυτή εδώ. Το Μεσαίο είναι ο σκεπτόμενος του Ροντέν, ας πούμε, το πασίγνωστο αυτό έργο. Το Μεσαίο είναι ένας αυθεντικός, πολλαπλός όμως Ροντέν. Τα άλλα έργα είναι δύο άλλων γλυπτών Ελλήνων που θελήσαν να αναμετρηθούν με αυτόν τον κολοσσό, ας πούμε, και το κολοσιαίο έργο αυτό, δηλαδή το σκεπτόμενο. Και πράγμα που συνέβη με τους περισσότερους των γλυπτών, όλοι κάποια στιγμή στη ζωή τους, λίγος πολύ έχουν προσπαθήσει να κάνουν ένα σκεπτόμενο. Κάποιοι τον πετύχαν πολύ, κάποιοι λιγότερο. Εδώ έχουμε ένα σε γύψο του Γογκάκη και ένα μικρότερο σε πυλό, του Μαστροπέτρου, που είναι Ελληνοαμερικανός. Και μάλιστα, αν θα προσέξετε, η τερακότα έχει ανάποδα τα χέρια από το Ροντέν, ας πούμε. Πράγμα που με κάνει να σκέφτομαι ότι μπορεί ο γλύπτης αυτός να ήταν αριστερόχερας. Στον επόμενο τοίχο έχουμε κάποια γλυπτά. Αυτό είναι του Νικόλα, είναι πάλι μακέτα για ένα ηρώο, για πεσόντες από τον πόλεμο του 40. Θα σταθώ σε δύο γλυπτά. Αυτό που είναι της Ναταλίας Μελά, επίσης πρόσφατα θανούσας, εγγονής ή δυσέγγονης του Παύλου Μελά, σπουδαία γλύπτρια, η οποία ήταν η πρώτη που εισήγαγε το σίδηρο, τον επεξεργασμένο σίδηρο στη γλυπτική στην Ελλάδα. Και δίπλα ένα αλουμίνιο που προέρχεται από κοπές του Χρήστου Γιαταγάνα. Απάνω έχουμε μια λιθογραφία του Βαρλάμου με λουλούδια από τις περίφημες σειρές των λουλουδιών του Βαρλάμου και από κάτω ένα επίσης πολύ γνωστό χαρακτικό που είναι το ψάρι του Γουρζή, καθηγητής στην Καλών Τεχνών, πρόσφατα
συνταξιοδοτημένο. Δίπλα στην κάθε τη σειρά, επάνω έχουμε ακόμη μία μάσκα του Παπαμανώλη του Καλαϊτζάκη. Από κάτω μια κεφαλία λόγου του Παρμακέλη σε ανάγλυφο σε ασήμι. Και από κάτω ένα χαρακτικό του Δημήτρη, όπως είναι γνωστός. Ο Δημήτρης Παπαγεωργίου έφυγε νέος στην Ισπανία, δεν ζει πια. Εκεί έγινε ο εθνικός χαράκτης του 20ου αιώνα για τους Ισπανούς, καθηγητής στη σχολή στην Μαδρίτη και καθηγητής μιας σειράς, έχει βγάλει μια σειρά μαθητών, ας πούμε, που λένε «Α, αυτός είναι μαθητής του Δημήτρη». Στη συνέχεια έχουμε ένα κουρασμένο με το μουλάρι του που προσπαθεί με στα χιόνια να αντιμετωπίσει τις καιρικές συνθήκες του Λευκάδιου και από κάτω μία άποψη της Αγίας Παρασκευής από το ύψωμα της πλάτης ζωγραφισμένη από τον πατέρα μου. Κεντρικά στην αίθουσα, μπαίνοντας κατευθείαν αντικρίζουμε δύο έργα εντελώς ειδικά. Το πάνω-πάνω είναι ένα έργο μιας Αυστραλέζας ζωγράφου που λέγεται «The Messenger of God» ή, εγώ προτιμάω να το λέω, «Ο στρατής και ο στράτης και ο στρατηγός». Το έργο αυτό δημιουργήθηκε για έναν παναυστραλιανό διαγωνισμό ζωγραφικής με θέμα τις διάφορες εθνότητες που συναποτελούν τον αυστραλιανό λαό. Επειδή λοιπόν η Σου Τζάρβις, η καλλιτέχνης, είχε ζήσει ένα διάστημα με υποτροφία στη Λέσβο, αποφάσισε να... και γνώριζε και το στρατή που είναι χαρακτηριστικός λέσβιος τύπος, αποφάσισε να δημιουργήσει αυτόν τον πίνακα εκπροσωπώντας την ελληνική εθνότητα. Πράγματι, κατέβηκε με το έργο αυτό στο διαγωνισμό και βραβεύτηκε κιόλας. Όταν είδαμε φωτογραφίες, μας άρεσε πάρα πολύ. Αποφασίσαμε ότι δεν πρέπει να λείψει, να φύγει από το νησί. Πρέπει να γυρίσει στην πατρίδα του ο ταξιάρχης. Και έτσι έγινε. Το αγοράσαμε δηλαδή. Και φυσικά όταν μπήκε θέμα να γίνει η πινακοθήκη, επίσης δεν υπήρχε συζήτηση ότι η θέση του ήταν εδώ. Το από κάτω έργο τώρα είναι κάτι επίσης πολύ ιδιόρυθμο. Είναι έργο του καθηγητή μου της πλαστικής στο Πολυτεχνείο, του Λάζαρου του Λαμέρα. Ο Λαμέρας στα τελευταία χρόνια της ζωής του έκανε δημιουργήματα λεπτεπίλεπτα από μέταλλα. Αυτό το έργο λέγεται Χιροσίμα και είναι το ατομικό μανιτάρι. Αφηρημένη γλυπτική, εξάλλου ας πούμε ότι ο Λαμέρας είναι εκείνος που εισήγαγε την αφηρημένη γλυπτική στην Ελλάδα πριν τον πόλεμο. Στη συνέχεια έχουμε ένα αντιπροσωπευτικό έργο εντελώς αφηρημένης ζωγραφικής σε πλήρη αφαίρεση του Κώστα Νιάρχου, τη σύνθεση σε κόκκινο και από κάτω έχουμε ένα επίσης ιδιόρυθμο έργο που είναι, εγώ το λέω, φουτουριστική αγιογραφία τρόπον τινά. Είναι έργο του Μάνθου του Μποζόρη, ο οποίος συντήρησε και όλα τα έργα της έκθεσης που χρειαζόντουσαν συντήρηση, γιατί εκτός από εξαίρετος ζωγράφος είναι και εξαίρετος συντηρητής. Επίσης ένας ευαγγελισμός εντελώς διαφορετικός από αυτόν που είδαμε πριν. Και πάμε εδώ συναντάμε δύο έργα φίλων μεταξύ τους, συμφοιτητών περίπου, του Σταύρου του Μπαλτογιάννη και του Χρήστου του Καρά. Διαφορετική, ο Φάρος του Μπαλτογιάννη, νυχτερινό τοπίο, δύσκολο το νυχτερινό τοπίο, επίσης σε κάποιο στυλ φόβ, και το κάτω τη δίνη του Χρήστου του Καρά, νεανικό του έργο. Παραδίπλα έχουμε ένα έργο του Φωκά, που ήταν άλλη μια περίπτωση, που έδωσε πλούσιο και πολύ διαφορετικό σε στυλ εικαστικό έργο. Και έγραφε και την τεχνοκριτική στην Αυγή. Μετά έχουμε δύο ναΐφ. Ένα προπολεμικό του Καπετανάκη, ο οποίος ζωγράφισε πολλές ταβέρνες και διάφορα μαγαζιά στην Αθήνα προπολεμικά. Και κάτω ένα έργο του φίλου μας του Νόντα του Ρετζή, το 2019, ο χορός του Ταψί.
Το γαμήλιο αυτό έθιμο που πίνακα που τον ζωγράφισε ειδικά για την Αγία Παρασκευή, για να το βάλουμε εξώφυλλο στην ηχό, επειδή περιείχε ένα άρθρο δικό μου που περιέγραφε ακριβώς αυτό το έθιμο. Όπως βλέπουμε εδώ πέρα, είναι χώρος σύγχρονης ζωγραφικής. Στο πανό λοιπόν του χώρου αυτού έχουμε 7 έργα του ίδιου ζωγράφου, του Στέλιου Χειμωνίδη, που είναι και αυτός μια πολύ ειδική περίπτωση. Εξαίρετος ζωγράφος και χαράκτης, είχε μια δύσκολη ζωή, με την έννοια ότι αφού σπούδασε και αναγνωρίστηκε το ταλέντο του στην Αυστρία, ήρθε στην Αθήνα, εγκαταστάθηκε και κάποια στιγμή, όντας αρκετά νέος ακόμη, κάηκε το εργαστήριό του, καταστρέφοντας το μεγαλύτερο μέρος του έργου του, που ήταν πολύ πλούσιο και ποικίλο, και στη συνέχεια δεν μπόρεσε να συνέλθει από το τραύμα αυτό και σταμάτησε να ζωγραφίζει. Ο Στέλιος ο Χειμωνίδης, λοιπόν, εκπροσωπείται με ακουαρέλα, με λάδι, με μονοτυπία, με χαρακτικά, όπως αυτό με θέμα την προσφυγιά, αυτό που είναι από τη διπλωματική του εργασία με θέμα την Ιλιάδα και την Οδύσσεια και λέγεται «Οι Συμπληγάδες». Πιο αφηρημένα, πιο συγκεκριμένα, έχει μια πολύ πλούσια θεματολογία και γκάμα και υλικά με τα οποία εκφραζόταν. Στην προθήκη εδώ έχουμε ένα μαρμάρινο άλογο σε πεντελικό μάρμαρο από αθηναϊκό εργαστήριο, άγνωστο πιο. Το άλογο καλπάζει πάνω σε κύματα. Μια λεπτομέρεια που θα ήθελα να δείξω είναι αυτό το κομμάτι του μαρμάρου που ενώνει τα κύματα με το πίσω πόδι του αλόγου και το άλλο μικρό που συνδέει το πόδι με την ουρά. Αυτά τα μάρμαρα τα αφήναν οι μαρμαρογλύπτες προκειμένου να γίνει εύκολη μεταφορά των γλυπτών από ένα μέρος σε άλλο και να μην σπάσουν τα άκρα τα οποία ήταν ευαίσθητα. Εδώ υπήρχε επίσης και έχει αποκοπεί, αυτό δεν το αποκόψαν, ενδεχομένως πιστεύοντας ότι ήταν μέρος της σύνθεσης. Το βλέπουμε συχνά και σε αρχαία αγάλματα ακόμη, που δεν έχει γίνει αποκοπή των βοηθητικών μαρμάρων. Εδώ είναι ένα τμήμα το οποίο είναι αφιερωμένο κυρίως στο τοπίο. Από το τμήμα του τοπίου δεν θα μπορούσε ποτέ να λείπει η Κερκυραϊκή Σχολή Ακουαρέλας, η περίφημη σχολή, η οποία για μισό αιώνα και πλέον έβγαλε εξαιρετικούς ακουαρελίστες στην Κέρκυρα. Παλιότεροι εκπρόσωποι ο Γιαλινάσκος Καρβέλης, για παράδειγμα. Πρώτος καθηγητής ο Άγγελος Γιαλινάς. Και στη συνέχεια ανέλαβαν άλλοι εξίσου άξιοι συνεχιστές. Οι Σγούροι, πατέρας και γιος, και ο γιος ήδη πέθανε σε προχωρημένη ηλικία πριν μερικά χρόνια. Εδώ είναι από τα πιο παλιά δείγματα της Κερκυραϊκής Σχολής, έργα του Σκαρβέλη από την εποχή της Αιγύπτου. Αυτό είναι έργο του Σγούρου Γιού. Από τους τελευταίους εκπροσώπους, ο Θεόφιλος Κένταρχος, ο Κόντης, ο οποίος είχε επίσης καθηγητής υπήρξε στη σχολή, ο Βλαχόπουλος, αδελφός της Ρένας της Βλαχοπούλου, έφυγε πρόωρα από τη ζωή. Ο Σαρκής επίσης, ένας άλλος ακουαρελίστας της κατηγορίας αυτής. Και στην ίδια κατηγορία βάζω και τον Ρίκο Κλωναρίδη, που είναι γόνος της οικογένειας Κλωναρίδη που είχαν τις περίφημες μπειραρίες στην Αθήνα. Εξαίρετος ακουαρελίστας. Έργα του είναι σκόρπια σε όλη την οικουμένη όπου Έλληνες. Προπολού νεκρός βέβαια. Τελευταίος εκπρόσωπος της σχολής αυτής, ο Αλαμάνος, ο οποίος και εκείνος έφυγε πριν μερικά χρόνια με το εκπροσωπείται με αυτό το μικρό έργο. Δύο επίσης λάδια, του Άνθη ένα, Κερκυραίου, και του Ντόρη, όχι Κερκυραίου, αλλά μας πήγε να πούμε έτσι πολύ, επειδή έχει ζωγραφίσει πολύ ελιά. Στην προθήκη έχουμε μια κεφαλή μάλλον του Μακαρίου, έργο του Βάσου Φαλιρέα, το πραγματικό ολόκληρο το άγαλμα, ο Αδριάντας δηλαδή, βρίσκεται στην Κύπρο.
Στη συνέχεια έχουμε ένα συμβολιστικό, φανταστικό τοπίο του Γιώργου Βασιλείου που λέγεται «Η Παναγία των Κορυφογραμμών». Από κάτω μια απεικόνιση του Μανιάτικου τοπίου από το Γράβαλο σε έγχρωμη χαλκογραφία. Δίπλα Σούνιο 1948 από τον Κώστα Πλακοτάρη και οι Καριάτιδες από τον Φάνη Δημητρίου σε ακουαρέλες. Και στον επόμενο τοίχο υπάρχει μια σειρά από μεσαίου μεγέθους τοπία από διάφορους πολύ γνωστούς ζωγράφους που προσωπικά έτσι μου προσφέρουν πολύ συγκίνηση. Και ένα μικρό εργάκι που δεν είναι τοπίο, αλλά μας πήγε καλά να το χώσουμε εκεί πέρα. Μία ηλικιωμένη που πίνει τον καφέ της. Είναι του Γρίσπου και λέγεται «Η Επισκέπτρια». Είναι τοπία από διάφορα μέρη της Ελλάδας, ας πούμε, αυτό είναι από τη Μύκονο, για παράδειγμα, αυτό είναι το παραπόρτι της Άνδρου, γνωστά και μη δηλαδή. Ένα επίσης ονειρικό τοπίο είναι αυτό του Θοδωρίδη και μία νεκρή φύση, ίσως νομίζω ότι είναι η μόνη νεκρή φύση που έχουμε βάλει έτσι στην έκθεση, για να εκπροσωπείται και αυτό το είδος. Εδώ είμαστε τώρα σε ένα διαμερισματάκι που είναι αφιερωμένο στην ανθρώπινη μορφή. Είτε ως προσωπογραφία, είτε ως ολόσωμη μορφή, είτε ως σύμβολο. Για παράδειγμα, έχουμε αυτό το μεγάλο πίνακα εδώ πέρα της Έλληνο-Αυστραλέζας Ιωάννας Ευθυμίου, που οι άνθρωποι παρίστανται ως ένα ζευγάρι μπάλες. Είναι, παριστάνε ένα γάμο, έτσι, το αρσενικό, το θηλυκό και το πνεύμα του Άγιον, το οποίο τους ευλογεί, είτε θρησκευτικά, αν θέλει κανείς να το δει, είτε περισσότερο σε συμβολική σφαίρα. Παρακάτω έχουμε έργα από διαφορετικές εποχές. Εδώ έχουμε ένα έργο του Ευάγγελου Ιωαννίδη, φτιαγμένο στην αρχή του 20ου αιώνα, ένα πορτρέτο μιας κοπέλας. Πιο κάτω ένα έργο από... Είναι, η φύση είναι στην Κεντρική Ευρώπη, είναι έργο του Φερεκίδη, ο οποίος ανήκει στη σχολή Μονάχου. Δίπλα τον κριτικό τον Ξωμάχο του Αλιγιζάκη, από κάτω ένα έργο που είναι του Διαμαντόπουλου, αλλά ο Διαμαντόπουλος έβγαλε ένα φόλιο ως ζωγράφος που ακολούθησε το εκστρατευτικό σώμα στην Πίνδο το 40. Πολύ νέος τότε, ακόμα φοιτητής νομίζω ήταν. Και εκεί πέρα ήταν σαν ως ζωγράφος πολέμου. Εκεί ζωγράφισε τους φαντάρους σε διάφορες στάσεις και έβγαλε στη συνέχεια ένα φόλιο με 10 ή 20, δεν θυμάμαι ακριβώς, λιθογραφίες, αλλά αυτό είναι αυθεντικό σχέδιο Μελάνη. Εδώ είναι πάλι έτσι ένα πολύ χαριτωμένο έργο, γυναίκα ζωγράφου, λέγεται Μαρία Ρούσου, και είναι ένα καρουζέλ. Ο άνθρωπος δεν υπάρχει, υπάρχει όμως το αίσθημα του ανθρώπου. Εδώ είναι η προτομή ενός, λέγεται Κώστας Γεωργακόπουλος και διετέλεσε για πολλά χρόνια πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Είναι έργο του Μουστάκα, του Βαγγέλη. Και υπάρχει ένα πανομοιότυπο σε μάρμαρο, ίδιο ακριβώς, αλλά σε μάρμαρο, στον κήπο του νοσοκομείου του Ερυθρού Σταυρού στην Αθήνα. Και στη συνέχεια υπάρχει μια μικρή βιτρίνα με μικρογλυπτική, που περιέχει πάλι ανθρώπινες μορφές. Από εδώ, ας πούμε, μια παράσταση από αρχαία τραγωδία, η οικογένεια του Παπαγιάννη, μια μικρή προτομή του Νίκου Γκάλη και το κορίτσι με τα κλειστά μάτια της Γκόνου, του Βλάση, του Γεωργιλάκη και ένα κεραμικό και ένα μπρούτζο που προέρχονται στην πραγματικότητα από το επόμενο διαμέρισμα που είναι αφιερωμένο στις εφαρμοσμένες τέχνες. Εδώ λοιπόν βρισκόμαστε στο τελευταίο διαμέρισμα στο οποίο μέλη να αναρτηθούν έργα που αναφέρονται σε εφαρμοσμένες τέχνες. Τι εννοούμε όταν λέμε εφαρμοσμένες τέχνες? Τέχνες οι οποίες χρησιμοποιούνται για χρηστικούς λόγους στην καθημερινή ή τη λιγότερο καθημερινή ζωή, που μπορεί να ξεκινάει από τη φωτογραφία. Τέχνες που αφορούν το θέατρο, όπως τα κουστούμια, τα σκηνικά, οι αφίσες,
τέχνες μέχρι τον Καραγκιόζη, μέχρι το, την σκετσογραφία και την γελιογραφία για τις εφημερίδες και τα βιβλία. Οι εφαρμοσμένες τέχνες μπορούν να φτάσουν μέχρι το σημείο για την κατασκευή αντικειμένων τα οποία προορίζονταν για το τουρισμό, όμως σχεδιασμένα και πραγματοποιημένα από πραγματικά σπουδαίους καλλιτέχνες, απόφοιτους της καλών τεχνών, που ασχολήθηκαν για βιοποριστικούς λόγους, αλλά με το δικό τους καλλιτεχνικό στίγμα, στον τομέα του τουριστικού αντικειμένου και διέπρεψαν. Για παράδειγμα, έχουμε εδώ πέρα ένα γλυπτό ζεμπρούτζο, τον Μεγαλέξανδρο νεαρό με το βουκεφάλα του, έργα τα οποία κυκλοφορούσαν τη δεκαετία του 60, τέλος 50, αρχές 60, μέχρι αρχές 70, και τα οποία πράγματι και εκείνη την εποχή κοστίζαν πάρα πολλά χρήματα όταν προέρχονταν από έναν επώνυμο καλλιτέχνη. Επάνω έχουμε μία αφίσα για θεατρικό έργο, την Τρισεύγενη του Κωστή Παλαμά, και είναι φτιαγμένη από τον Κλουβάτο, γλύπτη και σκηνογράφο του Εθνικού Θεάτρου για πάνω από 30 χρόνια. Η τερακότα αυτή είναι έργο του Χαράλαμπου Γκούμα. Ο Γκούμας είναι ο τελευταίος απόγονος μιας γενιάς κεραμιστών που εξειδικεύτηκαν στα μεγάλα κεραμικά γλυπτά, αντίγραφα παλαιών αγαλμάτων κτλ. Αυτή τη στιγμή μπορεί να είναι και ο μοναδικός σε όλη την Ευρώπη που είναι σε θέση να κάνει κάτι τέτοιο. Αλλά δεν έμεινε στα αντίγραφα ο Χαράλαμπος Γκούμας, δημιούργησε πάρα πολλά δικά του γλυπτά με το στυλ των παλιών γλυπτών, παραδείγματος χάρη που ήταν σε σχέδια του Τσίλερ, του 19ου αιώνα, αρχές από τον 20ο. Αυτό είναι ένας χωρικός με τη βράκα του, κουμπουροφόρος κιόλας. Και κάτω, έργα τα οποία δεν έχουν ακόμη κρεμαστεί, αρχικά έχουμε μία παρτιτούρα, το εξώφυλλο μιας παρτιτούρας μάλλον, η οποία είναι σε τριχρωμία και είναι σχεδιασμένη από τον περίφημο ζωγράφο τον Αλέκο Κοντόπουλο. Οι ζωγράφοι, οι οποίοι είχαν μεγάλη ευχέρεια στο σκίτσο, δουλέψαν πάρα πολύ στο έντυπο. Είτε αυτό είναι παρτιτούρα, είτε ήταν παιδικά περιοδικά, είτε εφημερίδες, είτε οτιδήποτε άλλο. Στη συνέχεια έχουμε έναν χάρτη της περιοχής της Τροάδας, που είναι του 17ου αιώνα. Στο χάρτη αυτό εικονίζεται η Μυτιλίνη. Είναι το νησί που φαίνεται εκεί πέρα, δεν το αναγνωρίζουμε, αλλά την εποχή αυτή έτσι πιστεύαν ότι είναι η Μυτιλίνη. Μετά έχουμε κουστούμια του Γουναρόπουλου για το κράτος του Ζώφου του Τολστόη, παράσταση η οποία δόθηκε το 1929. Και τελευταία θα ήθελα να δείξω δύο πρωτότυπα σχέδια του Καραγκιοζοπαίχτη του Χαρίδη μου, από αυτά τα οποία σχεδίαζαν μαυρό-άσπρα για να δώσουν σε εφημερίδες να γίνουν διαφημιστικά. Ή τα μεγάλωναν και τα χρησιμοποιούσαν σαν αφίσες. Αυτά είναι αυθεντικά μελάνια του Χαρίδη μου, στον οποίο είναι αφιερωμένο ένα μουσείο που βρίσκεται στο Πνευματικό Κέντρο Μελίνα Μερκούρη, στο κέντρο της Αθήνας, που είναι πιο γνωστό στον κόσμο ως Πιλπούλ, διότι υπήρξε παλιότερα καπελάδικο, εργοστάσιο που έκανε καπέλα.